είσαι σε χώρα που είναι τεράστιο σύγχρον. Τι κάνετε? Λοιπόν, είμαι η Αντιγόνη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μην τρομάζετε, έκανα πειράματα με το μακιάζ, έχει βγει λίγο πιο κόκκινο, το ήθελα πιο φούξια. Η βλεφαρίδα κάγκελο είναι από σύνη, μαγνητικές. Σήμερα με δυσκόλεψαν λίγο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχω εδώ καφεδάρα και είμαι έτοιμη να σας δείξω τι πήρα από το σύν. Δεν είναι πάρα πολλά, απλά είναι μεγάλα. Πήρα 2-3 πραγματάκια στο Δημήτρη και κάποια αξεσουάρ και... Το σκουλαρίκι μόλις λιποθύμησα, ας βγάλω και τ' άλλο. Να είμαι συμμετρική τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πήρα. Παρακαλώ, όταν έχετε μικρά παιδιά που μαγνηθείτε, μην τρομάξουν με το look. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Ευθύς αμέσως θα τα αποθέσω όλα εδώ μπροστά σας και θα ξεκινήσω να σας τα δείχνω. Μείνετε, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και τζετάκια για το σπίτι, καλλιτικά, ρούχα, του μικρού, τα πάντα όλα. Το μικρό εννοώ ρούχα, όχι καλλιτικά, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό το πιο... το οποίο είναι μία κοσματοθήκη. Την οποία μπορείς να παίρνεις μαζί σου, διότι είναι πάρα πολύ μικρή, είναι σιγουρά. Είναι αυτή εδώ η πάρα πολύ ωραία γαλάζια, κάνει σαν δερμάτινη, έχει και το τζάμπο. Αλλά στο σύν την βρήκα γύρω στα 3,5 ευρώ, στο τζάμπο την είχε γύρω στα 5-6. Είναι μικρούλα, okay, αρκετά μικρή. Έχει αυτό το διαχωριστικό, έχει εδώ για να κρεμάς τα κολλιέ σου ή τα σκουλαρίκια σου. Έχει μια μικρή σιγουρά που χωράει κανένα δυο έτσι κρεμαστά. Εδώ πέρα που μπορείς να βάλεις σκουλαρικάκια και εδώ που βάζεις δαχτυλιδάκια. Ο λόγος που πήρα τη συγκεκριμένη θήκη είναι επειδή όταν πάω διακοπές ή ταξίδια κουβαλάω 150.000 κρεμαστά, καλλιτικά, μπλέκονται, τα ψάχνω και τελικά καταλήγω να φοράω τα ίδια και τα ίδια. Οπότε πήρα αυτή για να τα έχω όλα με εδώ πέρα μαζεμένα, συγκεντρωμένα, νοικοκυρεμένα και γενικότερα να μην τα ψάχνω διάσπαρτα και να μην μπλέκονται μεταξύ τους. Βέβαια μου φαίνεται λίγο μικρούλα, την ήθελα ένα τσίκ μεγαλύτερη, αλλά δεν πειράζει, οκ, okay, όσο θα γίνω μήνυμα και εγώ θα παίρνω 3-4 κουλιές, θα προσφοράω και πιο πολλά. Τζάμπα που τα κουβαλάω και πιάνω και το χώρο και τα νεσέσέρ μου. Οπότε αυτή είναι, ναι, πάρα πολύ ωραία και για 3,5 ευρώ φαίνεται και αρκετά ποιοτική. Προχωράμε με ένα σκουλαρίκι για τον αφαλό. Ναι, γιατί έχω και στον αφαλό έτσι αυτό. Βέβαια είναι κάπως έτσι. Πώς μπαίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω. Μάλλον είναι για να μην έχει τρύπα. Πάρει την πάτησα. Τέλος πάντων, θα μπαίνει λογικά και σε μένα που έχω κάνει τρύπα. Αλλά νομίζω ότι μπαίνει και σε κοπέλες που δεν έχουν τρύπα. Γιατί δεν είναι. Συνήθως αυτά είναι κάπως έτσι και έχουν ένα μπυράκι και βιδώνει. Δεν μπορώ να σας δείξω γιατί αυτό. Αλλά αυτό μάλλον είναι για αν δεν έχεις κάνει τρύπα στον αφαλό. Anyway, εγώ θα το βάλω που έχω, πιστεύω θα μπει. Θα δούμε. Λοιπόν, πήρα μία γκατζετάρα για το κινητό μου, την οποία και αυτή νομίζω έχω δει στο τζάμπα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη. Η οποία τι είναι, είναι αυτό εδώ, το οποίο μπαίνει πάνω στο κινητό και... πώς ανοίγει? Άνοιξε για ανοιχτές. Να το. Είναι ring light. Πάρα πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Και έχει και αυτό. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι. Για να το φορτίζεις. Δεν έχω καταλάβει. Μάλλον. Ναι, μάλλον για να το φορτίζεις. Και τέλος πάντων μπαίνει πάνω στο κινητό. Αν θες να βγάλεις φωτογραφία βράδυ, αν θες να βγάλεις βίντεο βράδυ. Είναι ring light και από ό,τι βλέπω έχει πολύ ικανοποιητικό φωτισμό για τόσο μικρό που είναι. Selfie ring light βεβαίως. Και έχει και διάφορα πιο ψυχρό, πιο θερμό. Τέλειο είναι. Αυτό είναι πιο ωραίο από ό,τι περίμενα. Η τιμούλα δεν θυμάμαι, πολύ οικονομικά, κάτω από 2 ευρώ νομίζω είχε, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο γκατζετάκι για μας που ασχολούμαστε με social media και γενικότερα όμως και για τις κοπέλες που βγάζουν φωτογραφίες και για τα αγόρια και για όλους. Κάτι ακόμα πάρα πολύ χρήσιμο, βέβαια δεν είναι κάτι αξιόλογο να το δείτε, αλλά τέλος πάντων πήρα πάρα πολλά κουμπωματάκια για σκουλαρίκια.
αυτά τα ψεύτικα, ξέρετε, τα σιλικόνα 9. Διότι παιδιά, εγώ φαντάζομαι και πιο πολλές κοπέλες, συμβαίνει σε όλες. Χάνουμε πάρα πολύ εύκολα τα κουμπώματάκια και μετά έχω, ξέρω εγώ, 100 ζευγάρια σκουλερίκια και 20 κουμπώματα και άντε για. Οπότε πήρα αυτά, έχει μέσα 100. Πάρα πολλά. Βέβαια, πάω στοίχημα ότι και αυτά κάποια στιγμή θα έχουν εξαφανιστεί, όσα και να είναι. Μου το είχε πει μια κοπέλα ότι πουλάει το ΣΥΝ και μπήκα και το ψάξα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά της γιατί ήταν στο παλιότερο βίντεο. Αλλά εσύ, γλυκιά μου, άμα με βλέπεις, μέσω σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το ήξερα ότι είχε το ΣΥΝ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα κάτι που πήρα στο Δημητράκι. Το ένα χέρι μου έχει γίνει κόκκινο από τις σκιές και τώρα φοβάμαι να πιάσω αυτό. Θα το πιάσω με το αριστερό χέρι. Είναι ένα σετάκι με φόρμες. Βασικά θα το πιάσω, θα χρησιμοποιήσω αυτό σαν γάντι. Λοιπόν, ένα σετάκι φόρμες, μπες. Αυτό είναι η κάτω. Ανοιξιάτικες είναι, λεπτούρι το ύφασμα. Και αυτή εδώ, που λέει King, φυσικά. Έχει και κούλα. Δεν είναι ιδιαίτερα ζεστό, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ζεστό. Φαίνονταν και στη φωτογραφία ότι δεν ήταν ζεστό. Του πήρα και τώρα που είναι άνοιξη για φθινόπωρο, έτσι για light καταστάσεις, γιατί γενικότερα δεν είναι πολύ ζεστές, αλλά φαίνονταν και στη φωτογραφία. Δεν παραπλανήθηκα, το ήξερα ότι θα περιμένω ότι θα είναι λεπτό το ύφασμα και το πήρα βασικά και επίτηδες λεπτό. Για 7 χρονών είναι αυτές, αλλά νομίζω ότι την άνοιξη θα δουν μια χαρά παιδιά. Ναι, ναι, είναι 4 και φοράει για 7 βεβαίως. Ναι, ναι, θα δουν μια χαρά. Εντάξει, τις πήρα μεγάλες για να μπορέσει να τις φορέσει και πιο μετά. Γιατί τώρα καλός ή κακός, ανεξιάζει, όπως λέω και εγώ, δικιά μου λέξη, καλοκαιριάζει. Οπότε... Του πήρα να τις βάλω λίγο τώρα φέτος και λίγο από το χρόνο πιο πολύ μέχρι να πιάσουν τα κρύα. Πήρα νυχάκια αυτά εδώ που είναι με κόλλα και τα κολλάς. Πάρα πολύ ωραία, έτσι τα πήρα πιο φυσικά και πιο μικρά. Δεν πήρα πολύ μεγάλα γιατί τα πολύ μεγάλα δεν με βολεύουν και φεύγουν εύκολα. Και αυτά φεύγουν εύκολα. Εδώ έχει και οδηγίες από πίσω, λέει ότι πλένεις τα χέρια. Ότι έχει κάτι ειδικά αυτοκόλλητα με κόλλα που τα κολλάς πάνω και μετά βάζεις στον ήλιο. Τέλος πάντων δεν είναι για πολλά. Εγώ τα κολλάω με κόλλα ειδική για να είχε κόλλα στιγμής. Αυτά δεν με βοηθάνε που έχει μέσα γιατί φεύγουν πάρα πολύ εύκολα. Και γενικά τελευταία έχω σταματήσει να βάζω και τέτοια. Τα βάφω ένα χρώμα όσο μπορώ, ό,τι μπορώ. Γιατί φεύγουν εύκολα και μου σπάνε τα νεύρα γιατί τα ψάχνω σε τσάντες, σε μπουφάν και αυτά. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, τώρα τα πήρα. Τα βρήκα κάτω από ένα ευρώ και τα πήρα. Μία άλλη αποτυχία ήταν αυτά εδώ, τα οποία νομίζω ότι ήταν νύχια, αλλά τελικά ήταν αυτοκολλητάκια, τα οποία βάζεις πάνω στα νύχια για να φαίνονται έτσι περιποιημένα. Μα βαριέσαι να τα βάψεις τέλος πάντων, θα τα βάλω κάποια στιγμή να τα δείτε σε βίντεο. Τέλος πάντων. Έχει έτοιμα κομμένα αυτοκόλλητα σαν να είναι βαμμένα νύχια και τα βάζεις πάνω στα δικά σου. Και έχει μέσα 14, οπότε ουσιαστικά για μία φορά φτάνουν. Τα άλλα έχει 24, οπότε φτάνουν δύο φορές να κουλήσεις νυχάκια. Λοιπόν, προχωράμε. Πήρα ένα μολυβάκι brow pencil. Το έχω ξαναπάρει το συγκεκριμένο. Είναι αυτό εδώ, είναι το λεπτούλι. Εντάξει, δεν το ανοίγω γιατί έχω ήδη αρκετά ανοιχτά μολυβάκια και για φρύδια κτλ. Το έχω ξαναπάρει, η απόχρωση που πήρα τώρα νομίζω είναι άλλη από αυτή που είχα πάρει. Δεν γράφει, τέλος πάντων, αν την βρω σας την έχω. Και είναι λεπτούλι, έχει ωραίο σχηματάκι και γενικά είναι μια χαρά. Απόχρωση δεν βλέπω, έχει και ημερομηνία ρήξης, ωραία. Okay, μια χαρά είναι παιδιά, έχω ξαναπάρει και μου είχε βγει πολύ καλό και το βρήκα 1,5 ευρώ, οπότε λέω γιατί όχι. Why not. Λοιπόν, πήρα ένα μπαλόνι με ήλιο για τα γενέθλια του Δημητράκη που είναι σε 2 μήνες, αλλά υγεία. Παίρνω εγώ από τώρα, τρελή.
βγάλει και από το τζάμπο κάτι καπελάκι, κάτι από εδώ από εκεί. Λοιπόν, τώρα θέλω να δώσετε βάση, γιατί η παραγγελία έγινε γι' αυτό εδώ που θα δείτε τώρα. Να σας πω ότι δεν ήταν ακριβά, όλα αυτά είχαν γύρω στα 20 ευρώ, 25, κάπου εκεί. Γιατί τα παίρνω εγώ σε γρήγορες εκτόσεις που τα βάζει τζάμπα. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα τι πήρα στο Δημήτρη. Δείτε εδώ το αριστούργημα, πιτζαμούλες, κοτρέ. Εντάξει, τρελαίνομαι. Έχω πάθει σοκ. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είχε και για μένα, να είμαστε έτσι μάτσι-μάτσι. Εντάξει, για του χρόνου τις πήρα, μην τις βλέπετε τεράστιες. Τις πήρα για του χρόνου, γιατί φέτος έχουμε πιτζαμούλες. Είχα πάρει από το Pepco και μας βγήκαν πάρα πολύ καλές, έχω να πω. Πάρα πολύ ωραία, θα το κάνω και του χρόνου γιατί τις είχα πάρει μεγάλες. Λοιπόν, είναι για 7 χρονών, τις πήρα γύρω στα 6 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν φαίνονται πάρα πολύ ζεστές, δηλαδή ιδανικά τουλάχιστον από πάνω θέλει κάτι από μέσα για χειμώνα βαρύ. Αν τις θες για πιο χαλαρουίτα, για πιο ελαφριά, είναι τέλειες. Αλλά παιδιά, το σχέδιο αυτό, το βελτέ, το κοτρέ αυτά, είναι σοκ. Είναι σοκ, έχω πάθει έρωτα, αγάπη, τα πάντα όλα. Λοιπόν, σας αφήσω έξω με τις καλάζω. Ρί, δεν έχω λογιά, είναι τέλειες. Πάμε σε ένα homeware, έτσι, πραγματάκι. Το οποίο είναι αυτό εδώ που λέει Love. Πες μου τι δουλεύει, σε παρακαλώ. Ναι, είναι φανταστικό. Η παραγγελία είχε γίνει έτσι, α, ωραία, τέλεια. Έχει και διάφορα επίπεδα, αναβοσβήνει, ανάβει, σταθερά. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Είχε γύρω στα 2 ευρώ, εγώ το είχα πάρει για τον Άγιο Βαλεντίνο για διακοσμητικό. Ήρθε πιο μετά, anyway. Είναι γλυκύτατο, μου αρέσει. Αν είχα και ένα ωραίο background που δεν έχω, θα το έβαζα. Τέλος πάντων, κάποια φάση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα background. Το έχω καημό αυτό, γιατί δεν είναι να βλέπετε μονίμως με σιδερόστρες και απλόστρες από πίσω. Αλλά μέχρι τότε, το ξέρω ότι με αγαπάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλο ένα πραγματάκι του Δημήτρη. Όπως καταλάβατε, για τον Δημήτρη έγιναν τα πιο πολλά κλασικά. Το οποίο είναι ένα μπλουζάκι. Πάρα πολύ ωραίο που λέει Moon. Το φεγγάρι. Έχει και κουκούλα. Πολύ έτσι stylish, σαμάνικο, γιατί το καλοκαίρι ζεσταίνεται. Οπότε τη φοράω κυρίως σαμάνικα και φανελάκια. Πάρα πολύ ωραίο. Με ένα γκρι σορτσάκι θα είναι τελειό. Και είχε 2 ευρώ, 2,20. Τίποτα, ο τζάμπας. Οπότε, πολύ ωραία παιδικά. Έχω αρχίσει και ψωνίζω και παιδικά, γιατί βλέπω ότι είναι μια χαρά ποιοτικά. Και πολύ κομπλέ. Και τελευταίο πραγματάκι, εννοείται ότι πήρε και σε μένα ένα ρουχαλάκι. Λοιπόν, γενικά πουκάμισα δεν φοράω. Όμως, αυτά τα πουκάμισα, τα οποία είναι έτσι κοτρέ, τα οποία είναι ζεστά, μακριά και όλα αυτά, τα φοράω πάρα πολύ. Είναι πολύ χοντρούλι, είναι ζεστούλι δηλαδή. Και θα σας πω ευθύς αμέσως, δηλαδή έχω 3 τέτοια και τα φοράω και τα 3. Ένα ροζ που το έχω λιώσει, εντάξει, το έχω ξεφτυλίσει αυτό το ροζ. Αυτό είναι size medium, το πήρα επίτηδες για να είναι έτσι μεγαλούτσικο, βέβαια μπορούσα και λάτσι για να είναι ακόμα πιο μεγάλο. Anyway, με βολεύουν πάρα πολύ, γιατί πρώτον είναι ζεστά, οπότε την άνοιξη το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να φοράς και από μέσα, ας πούμε, από πάνω μπουφάν. Είναι ελαφριά, πιο ελαφριά από μπουφάν κτλ. Είναι ζεστά, είναι ελαφριά και καλύπτουν και τον ποπό, οπότε αν φοράς, ξέρω εγώ που βγαίνω συνέχεια βόλτες με το μικρό και φοράω, ξέρω εγώ, κολάν, φοράω παντελόνια κολλητά, τζιν, δεν θέλω να σκύβω και να φαίνεται, καταλάβατε. Οπότε αυτά καλύπτουν κιόλας, γιατί είναι αρκετά μακρύ, ρε παιδί μου. Φτάνει μέχρι κάτω από το κουμπό. Και είναι ζεστό, είναι ελαφρύ. Καλύπτει κιόλας, τι άλλο θες. Έχει τσέπες, όχι, τώρα το ροζ, α, έχει τσέπες.
Αλλά είναι διακοσμητικές. Τώρα έχει και τσέπες, οπότε βάζω και το κινητό στις τσέπες και είμαι κομπλέ. Πολύ ωραίο που καμισάκι. Και πάρα πολύ θα το φορέσω, είμαι σίγουρη. Μπορείς και χειμώνα μέσα από πουλοβεράκι να το βάλεις και από πάνω και με το πάκι και για πιο άνοιξη και για πιο φθινόπωρο. Γενικά πάει με όλα, πάει με τζιν, πάει με κολάν. Εντάξει, με φόρμα δεν μπορεί πάει. Αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ βολικό και μου αρέσει και πολύ το χρώμα αυτό, το καρό καφέ αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε γενικά ήταν μεγάλη επιτυχία και αυτό το haul, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Δεν μου άρεσε, μόνο αυτό που περίμενα την ενίχεια και ήταν αυτοκόλλητα, αλλά ποιος νοιάζεται. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θυμάμαι πόσο είχαν, πολύ οικονομικά παρόλα αυτά. Αν θέλετε, αν θυμηθώ θα σας βάλω και τιμές, γιατί καμιά φορά ξεχνάω. Λοιπόν, αυτό ήταν ο haul, αν σας άρεσε κάντε ένα like και πάτε τώρα στο τέλος που οι μισοί έχουν φύγει. Τέλος πάντων, εσείς που μείνατε, αν δεν έχετε κάνει εγγραφούλα, κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκι πολλά! Γεια σας!